Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τον αγώνα δρόμου που έκανε στην παραλιακή οδηγός ταξί για να μεταφέρει τουρίστα με καρδιακό επεισόδιο εξαιτίας προβλήματος στο βηματοδότη. Με την βοήθεια της ομάδας Δίας καταφέραμε σε 8 λεπτά να είμαστε στο Νάσιο. Πόση απόσταση? Μια απόσταση 18 χιλιόμετρα περίπου. It's okay. Να κοιτάξω τι γράφει το ταξίμετρο. Δεν το διανοείται κανείς. Ένας συνάνθρωπος μας κινδύνευε. Ένας συνάνθρωπος μας είχε ανάγκη. Έδωσα το καλύτερο μου εαυτό. Το ζεστό ευχαριστώ της συζύγου και της κόρης του τουρίστα ήταν η καλύτερη ανταμοιβή για τον οδηγό ταξί. Από τα αρχαία χρόνια οι τουρίστες ήταν ιερά πρόσωπα. Αυτό μας κάνει και μας ξεχωρίζει σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα, για τη φιλοξενία μας, για το φιλότιμό μας. Αυτός είναι ο Αναστάσης, μόλις 4 ετών από τη Λευκάδα. Εδώ τον βλέπετε να είναι χαρούμενος στην αγκαλιά της μητέρας του. Πρόσφατα όμως κινδύνευσε σοβαρά από δύο σφίγγες που κατάπιε και του τσίμπησαν το λαιμό την ώρα που έπινε μια πορτοκαλάδα στην παραλία του Μικρουγιαλού. Το περιπολικό μαζί με τον αξιωματικό υπηρεσία του τμήματος κατέβηκε κάτω, παρέλαβε τους γονείς με το παιδί. Για 20 χιλιόμετρα κάναμε αγώνα. Βέβαια πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γιατί σώσαν το παιδί μας.